Με καλό καιρό και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε ανοιξιάτικα επίπεδα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη την Κρήτη οι παρελάσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. Οι καλές βέβαια αυτές οι καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα για το Σαββατοκύριακο, θα έχουν κάποιες νεφώσεις, χωρίς όμως να αναμένεται ιδιαίτερα φαινόμενα, ενώ μια πρόσκαιρη ενίσχυση των βορείων ανέμων αναμένεται μόνο για την Κυριακή. Οι καιρικές συνθήκες δεν αναμένεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερη μεταβολή ούτε αύριο Σάββατο, ενώ την Κυριακή η ενίσχυση των βορείων ανέμων πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα στις βόρειες περιοχές του νησιού. Η έντασή τους θα κυμαίνεται κοντά στα 6 με 7 μποφόρ, χωρίς όμως να αποκλείεται κατά τόπους, ιδιαίτερα και για νότιες περιοχές, όπου οι βοριάδες θα γίνονται καταβάτες, οι μέγιστες εντάσεις να φτάνουν μέχρι και τα 8 μποφόρ. Και βέβαια αυτό το βόρειο ρεύμα αναμένεται να προκαλέσει και ένα λίγο υψηλό κυματισμό για τις βόρειες παράκτιες περιοχές της Κρήτης. Από το βράδυ της Κυριακής οι άνεμοι προβλέπεται να εξασθενήσουν, επηρεάζοντας πάντως τη θερμοκρασία που στις παράκτιες περιοχές θα είναι κοντά στους 10 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες τιμές θα καταγραφούν στα ανατολικά και νότια τμήματα της Κρήτης, όπου ο υδράργυρος θα ανέβει στους 17 βαθμούς. Ανήμερα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Εθνικής Επετείου, το σκηνικό θα είναι άκρος ανοιξιάτικο. Αναμένεται ότι θα έχουμε γενικά πολύ καλύτερες καιρικές συνθήκες, περισσότερη ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την Κρήτη. Οι άνεμοι θα είναι μεν από βόρειες διευθύνσεις, πιο εξασθενημένοι όμως στα 3 και τοπικά 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία μόνο το πρωί θα είναι κάπως σε χαμηλά επίπεδα, με την ελάχιστη κοντά στους 8 με 10 βαθμούς Κελσίου. Κατά τη διάρκεια όμως της ημέρας, με τη βοήθεια και της ηλιακής ακτινοβολίας, θα φτάσει κοντά στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Από την Τρίτη οι άνεμοι αναμένεται να στραφούν σε δυτικούς, ενώ θερμή αέρια μάζα θα επηρεάσει την Κρήτη, ανεβάζοντας αισθητά τη θερμοκρασία.